Την επαναφορά της θανατικής ποινής για τους υπευθύνους της απόπειρας πραξικοπήματος ζήτησαν υποστηρικτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος που έδωσε το παρόν στις κηδείες κάποιων θυμάτων επισήμανε πως θα εξαλειφθεί από το κράτος ο ιός του Φετουλάχ Γκιουλέν. Για ακόμα μια φορά ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας απίθυνε έκκληση στους πολίτες να συνεχίσουν να διαδηλώνουν, καθώς όπως είπε δεν πρόκειται για μια υπόθεση διάρκειας μόνο 12 ώρων. Αγαπημένα μου αδέλφια, μην ξεχνάτε πως δεν είμαστε εκδικητές. Ο μεγάλος εκδικητής είναι ο Θεός. Όλες αυτές οι κινήσεις που έγιναν από την τρομοκρατική οργάνωση του Γκιουλέν έλαβαν την απάντησή τους από την εθνική θέληση του λαού μας, υποστήριξε ο κύριος Ερντογάν. Ο αυτοεξόριστος ημάμις Φετουλάχ Γκιουλέν που ζει στην Πενσιλβάνια βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου. Ο Ερντογάν ζήτησε την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνος πάντως αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του στην απόπειρα πραξικοπήματος και τόνισε πως τα γεγονότα της Παρασκευής ενδέχεται να ήταν στημένα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.